κινήσεων. Τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως έχουμε πει από την αρχή, βρίσκεται σε εξέλιξη στο Προεδρικό Μέγαρο. Σύσκεψη για την ακρίβεια που γονατίζει τα νοικοκυριά. Εκείνο ο Ανδρέας Παφίτης, με τον οποίο θα συνδεθούμε αμέσως τώρα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η σύσκεψη. Τελικά δεν συμμετέχουν μόνο υπουργοί, όπως αρχικά γνωρίζαμε, έτσι. Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Πολύ σωστά. Σε αυτή τη σύσκεψη, η οποία άρχισε πριν από περίπου 45 λεπτά, πέραν από τον Υπουργό Οικονομικών, την Υφυπουργό Πρόνοιας, τον Γιάννη Καρούσο, τον οποίο αναπληρώνει την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Ζέτα Εμιλιανίδου, η οποία έχει και αυτή την περιπέτεια με την υγεία της, και τον Υπουργό Γεωργίας. Παρόν στη σύσκεψη βρίσκονται και άλλοι φορείς, οι οποίοι είναι κρατικοί φορείς, όπως τον Μιχάλη τον Περσιάνη του Συμβουλίου των Δημοσιονομικών ή τον Τάκη τον Κληρίδη, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι. Από εκεί και πέρα, τις εισηγήσεις τους έχουν καταθέσει και οι εργοδοτικές οργανώσεις και τα κόμματα, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας. Αυτό το πρόβλημα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και λόγω της πανδημίας, αλλά έχει οξυνθεί πολύ περισσότερο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Είναι ενδεικτικό το ότι ο πληθωρισμός Στέλλα έχει φτάσει στο 8,6%. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό και μάλιστα οι προβλέψεις κάνουν λόγο ότι ίσως φτάσει και σε διψήφιο αριθμό ο πληθωρισμός. Και προφανώς από αυτή τη σύσκεψη υπάρχουν προσδοκίες, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες, καθώς τα δημόσια οικονομικά και το πόσα χρήματα μπορούμε να αντλήσουμε από τα ταμεία του κράτους, ούτω ώστε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, είναι πολύ περιορισμένο. Γιατί είναι κάτι που έδωσε και το στίγμα χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις δηλώσεις του, ο οποίος ανέφερε ότι πρόοδος στόχος είναι η άμβληση των προβλημάτων, κυρίως των ευάλωτων ομάδων. Βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε, Στέλλα, ότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η μείωση στον φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, καθώς λίγει τέλος του Μαΐου. Και αν δεν συνεχιστεί αυτή η μείωση στον φόρο κατανάλωσης, θα έχουμε ακόμη περισσότερες αυξήσεις των 7 με 8 σεντ στα καύσιμα. Από εκεί και πέρα, δεδομένο, θα πρέπει να θεωρείται και η μείωση στο ΦΠΑ του ηλεκτρικού ρεύματος, όπου εφαρμόζεται εδώ και αρκετούς μήνες, από το 19% στο 9% η μείωση στο ΦΠΑ του ηλεκτρικού ρεύματος. Από εκεί και πέρα, εξετάζονται διάφορα μέτρα. Δεν ξέρουμε τι θα προκύψει από αυτή τη συσκέψη. Όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν προσδοκίες, αλλά είναι αλήθεια ότι οι δυνατότητες είναι περιορισμένες. Και περιμένουμε. Στη σύσκεψη να πούμε ότι παρόν είναι και οι γενικοί διευθυντές των Υπουργείων που βρίσκονται εντός της σύσκεψης. Και φαντάζομαι ότι θα αναλυθούν όλα τα δεδομένα. Θα μπουν κάτω, ειδικότερα όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, οι αριθμοί και το τι μπορεί να δώσει το κράτος, ούτως ώστε να στηρίξει τους καταναλωτές. Και θα αναμένουμε τις οποιασδήποτε αποφάσεις θα προκύψουν από αυτή τη σύσκεψη, Στέλλα. Λοιπόν, Ανδρέα, κρατάμε αυτό που είπες για τα μέτρα, τα επιπρόσθετα μέτρα στις ευάλωτες ομάδες. Είναι ένας από τους πυλώνες των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν. Η σύσκεψη υπολογίζεται να τελειώσει γύρω στις 1. Εννοείται ότι εάν θα έχουμε αποτέλεσμα θα συνδεθούμε ξανά μαζί σου. Επαναλαμβάνω, τα μέτρα για τις ευάλωτες ομάδες, μειωμένο ΦΠΑ. Στέλλα, απλά ΦΠΑ, κάτι τελευταίο να αναφέρουμε, αν έχουμε λίγο χρόνο, κάποιες από τις εισηγήσεις της ΟΕΦ, γιατί ίσως να είναι και κάποιες από αυτές που θα προκύψουν και από την σύσκεψη στο τέλος. Οι εισηγήσεις που έχει στείλει ο ΕΦ είναι, για παράδειγμα, η επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στο φρέσκο γάλα και στο ψωμί, που θεωρούνται βασικά αγαθά, ή η επιβολή μειωμένου μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και γενικότερα η φιλοσοφία των μέτρων που αναμένεται να ληφθεί. Δεν θα έχουμε οριζόντια μέτρα, δηλαδή, που να αφορούν όλη την κοινωνία, αλλά περισσότερο στοχευμένα μέτρα που να αφορούν στη μείωση του κόστους που έχουν τα νοικοκυριά σε βασικές ανάγκες τους, όπως για παράδειγμα μετακινήσεις. Άρα δεν αποκλείεται να δούμε και κάποια κίνητρα, ίσως όσον αφορά τη χρήση λεωφορείων, ή κάποια κίνητρα όσον αφορά τη μείωση των μετακινήσεων των πολιτών, ούτως ώστε να εξοικονομήσουν και κόστος καυσίμου αλλά και ενέργειας. Θα αναμένουμε και τα αποτελέσματα, Στέλλα, και όπως είπες και εσύ, αν προκύψει οτιδήποτε, εδώ είμαστε να ξανασυνδεθούμε και να μεταφέρουμε τα νέα. Ένα θέμα, Αντρέα, με τις μετακινήσεις που η πολιτεία οφείλει να το λύσει εδώ και χρόνια. Ωστόσο, το βρίσκουμε τώρα μπροστά μας. Βεβαίως θα συνδεθούμε ξανά μαζί σου. Είναι το θέμα της ημέρας. Η ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, γονατίζει τα νοικοκυριά και βλέπουμε υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια ευρεία σύσκεψη για να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης. Ωστόσο, σήμερα στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ.